Λοιπόν, Σταν, εσύ είσαι λες και είσαι μέλος σε αυτή την εκπομπή, λες και είσαι στην παρέα μας. Από του χρόνου. Μήπως πρέπει να αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Παρακαλούμε. Αν θα σε ενδιέφερε, έτσι μια φορά την εβδομάδα να τα λέμε, σκέψου το λίγο. Κάνεις μια αλλαγή. Αφού σου πάει εδώ πέρα μέσα, εσύ δεν το, το βλέπεις σαν εργασία, σαν δουλειά. Σαν παρέα. Σαν παρέα. Όλους και το κάνω πολύ μέσα από την καρδιά. Ωραία, το ξέρω ότι το κάνεις, αλλά και εμείς πώς θα γίνει τώρα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μπορούμε να ακούμε λίγο παραπάνω, να χαιρόμαστε λίγο παραπάνω. Γι' αυτό είμαστε Παρασκευή σαν φάτη στην αυτοκίνηση, για να διασκεδάζουμε τον κόσμο και να μας ακούει. Λοιπόν, Σταν. Πες μου λίγο ποια φωτογραφία σου, έτσι όπως τις βλέπεις, όσες βλέπεις, θα ήθελες να σου ανοίξω. Άνοιξέ μου αυτήν εκεί που είναι κοντά σου. Αυτήν? Ναι, ναι. Αυτή. Ωραία. Λοιπόν, τι σου έχει λείψει να κάνεις που δεν μπορείς πλέον λόγω αναγνωρισιμότητας? Θα ήθελα να πάρω το μετρό και να κατέβω στο κέντρο και να πάω βόλτα έτσι στην Αθήνα, στο κέντρο που έχω πολλά χρόνια. Παλαιότερα πήγαινες? Παλαιότερα, όταν ήμουν φοιτητής στην Αθήνα, το έκανα πολύ συχνά. Όταν λες φοιτητής στην Αθήνα, δεν το ήξερα. Ναι, ήμουνα. Συνομίζω ότι βγήκες κατευθείαν μέσα από τη μουσική. Όχι, όχι, όχι. Όταν σπούδαζα ηλεκτρολογία στην Αθήνα. Συνήθιζα να. Να κινήσει με το σπίτι. Μια μέρα να πάρουμε τα παιδιά, πάμε παρέα με το μετρό, άμα θέλει. Ναι, μην τη χάσει αυτή την κούρτσα. Αυτή την κούρτσα μην τη χάσει. Να την πάρω, να την πάρω. Για πες μου άλλη φωτογραφία που θέλεις να σου ανοίξω. Έχει και από εδώ και πλαϊνές. Πάρε μία από εκεί που δεν βλέπω. Δεν ξέρω. Μία από... Να, αυτή έπεσε και μόνη της. Αυτή. Το πιο απίθανο μέρος που έχεις τραγουδήσει ποτέ, ποιο ήταν? Το πιο απίθανο μέρος που έχω τραγουδήσει ποτέ. Βασικά η αλήθεια είναι ότι έχω τραγουδήσει σε πάρα πολλά μέρη και απίθανα μέρη. Δηλαδή αυτή η δουλειά με έχει ταξιδέψει πάρα πολύ. Έχω πάει Αυστραλία, Αμερική, έχω κάνει φίλους, έχω γνωρίσει ανθρώπους και μέρη που είναι εξωπραγματικά για τα στενά όρια της Ελλάδας. Και χαίρομαι πολύ, γι' αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, κάνα σημείο περίεργο, ουρά, εφορία, ας πούμε, να σε χτύπα πιο δυνατά. Σε τέτοια μέρη. Όχι, εντάξει, στον μπάνιο τραγουδάω καμιά φορά όπως όλοι οι άνθρωποι. Την πρώτη φορά που σε αναγνώρισαν στον δρόμο, τη θυμάσαι? Γιατί νομίζω ότι την πρώτη αυτή φορά τη θυμόμαστε όλοι. Εγώ, ας πούμε, τη θυμάμαι στην παραλιακή. Ναι. Που οδηγούσα και φοβόμουν κιόλας να μην τρακάρω, γιατί ήταν πάνω που είχα μάθει να οδηγώ. Κάνα χρόνο, ενάμιση, δεν ήμουν και σαΐνη. Ναι. Και τη θυμάμαι που πάνε. Αυτή ρε δεν είναι από τη Μεγκαμπάνκα. Ούτε ξέρω το όνομά μου, αλλά αυτή δεν είναι. Μπράβο, η Μεγκαμπάνκα. Καλά, εγώ, αφού δεν στούκαρα σε κανέναν πάνω από τη χαρά μου και το. Με γνώρισαν, ποια είμαι. Τέλος πάντων, εσύ την πρώτη φορά τη θυμάσαι που σε γνώρισε κάποιο? Η πρώτη μου φορά νομίζω ήταν. Σε κάποιο εμπορικό είχα πάει, νομίζω, με τους γονείς μου για βόλτα, δεν θυμάμαι τι, είχαν έρθει από την Πάρο. Και επέμενα να πάμε στο εμπορικό, πήγαμε τέλος πάντων και μετά ήταν όλα τα παιδάκια, είχαν μαζευτεί τότε. Και ήταν λίγο διαφορετικό για μένα, ήταν περίεργο. Είναι η πρώτη φορά, είναι περίεργη. Ανοίγω άλλη. Ποιο από τα τραγούδια σου έχει γραφτεί σε στιγμές απίστευτου πόνου? Πόνου. Έχει γραφτεί σε περίεργη ώρα το παράξενο παιδί γενικά. Όχι ώρα, πόνου. Και που να πόναγες, να υπέβαινες, να σου να πληγωμένος. Αυτή είναι η ερώτηση. Πληγωμένος. Ποτέ δεν υπήρξες πληγωμένος? Δεν μπορεί. Εμείς δεν τα έχουμε κανένα τέλειο. Έχω γράψει τα τραγούδια μου, συνήθως τα γράφω σε περίεργες στιγμές. Στο αεροπλάνο, στο αμάξι, λίγο πριν να κοιμηθώ, ξυπνάω, το βλέπω σε όνειρο, ξυπνάω και το γράφω. Είμαι λίγο περίεργος. Το βλέπω σε όνειρο, τραγούδαγα, χτύπα πιο δυνατά, χτύπα, σηκώθηκα. Το έχω κάνει. Η αλήθεια είναι ότι μία φορά κοιμόμουν και ξύπνησα, επειδή άκουσα το κομμάτι να τραγουδιέται μέσα στο κεφάλι μου, ξύπνησα και έβαλα το κινητό μου να ηχογραφεί. Για να μην το ξεχάσω. Σύντροφό σου, λυπάμαι. Τι λαχτάρες. Με το που. Έμενα μόνο μου. Ανοίγω το κινητό με το που το τραγουδάω και αυτά. Την άλλη μέρα το άκουσα και ήμουνα τόσο με στον ύπνο μου που δεν καταλάβαινα τι έλεγα. Φαντάσου. Με εκνοτισμένο. Κλείνει τα μάτια σου. Ποια είναι η πρώτη χριστουγεννιάτικη ανάμνηση που σου έρχεται? Τα πρώτα μου Χριστούγεννα όταν μετακόμισα στην Πάρο, τότε που έμενα, όταν ήμουν παιδί. Όταν ήσουν παιδί. Να. Και δεν πάμε και σε μία τελευταία. Θα πω σε αυτή την πάνω-πάνω, για να δω. Λοιπόν, θυμίσου τη μεγαλύτερη αλητεία που έκανες πιτσιρικά στην Πάρο. Ναι. Ήμουνα... Πόσο να ήμουν τώρα, να ήμουν 18-19 εκεί. Τότε δούλευα με τον πατέρα μου εγώ το πρωί. Πηγαίναμε κάθε 8 ώρα το πρωί στην οικοδομή και δουλεύαμε. Αλλά επειδή ήμουνα και σε ωραία ηλικία που ήθελα να βγαίνω και να κάνω... Τα καλοκαίρια δικά σου. Σαλτία, εννοείται. Δεν βόλευε να βγαίνει σε κλαμπ και να πηγαίνει και το πρωί οικοδομή. Οπότε εγώ ένα βράδυ, επειδή ήθελα πάρα πολύ να βγω, είχα φύγει από το σπίτι, 18 ήμουν εκεί, από το παράθυρο της τουαλέτας
Πήγα στα κλαμπ, τέλος πάντων, με ένα ξάδερφό μου τότε. Το ξέρουν οι γονείς, δεν το έχω πολλά. Τέλεια. Χαρά η μάνα. Χαρά η μάνα, καμάρι. Βγήκαμε, πήγε 6 ώρα το πρωί και μετά δεν έβρισκα ταξί για να γυρίσω στο σπίτι. Και τι έκανε. Και το έκοψα με τα πόδια. Και ήμουν όπως ήμουν με τα υπερπαραγωγή. Τζιν, υπερπαραγωγή αυτά. Περπάταγα με τον ξάδερφό μου μέσα στα χωράφια και γυρνάγαμε για να κόψουμε δρόμο να γυρίσω πίσω στο σπίτι. Πήγε σε οικοδομή. Το κάναμε. Εννοείται πήγα. Βέβαια εντάξει, θυμόμουν μέχρι να φτάσω. Εντάξει, δεν το κατάλαβε κανένας μέχρι και τώρα.